24 κάρτες η ΑΕΚ. Είναι ένα σκάνδαλο που και μόνο που μια ομάδα έχει 70%, 80% κατοχή και έχει συνέχεια την μπάλα και βγάζουν παίκτες κίτρινες κάρτες, είναι κάτι εξωφρενικό. Και το πιο εξωφρενικό από όλα είναι όταν βλέπεις έναν διαιτητή το πώς τρέχει και με τι ευχαρίστηση δείχνει κίτρινη κάρτα σε παίκτη της ΑΕΚ. Είναι κάτι τρομερό. Θυμάμαι πρώτη αγωνιστική, παιδιά, το Ζαμπάλα. Βγάζει μια κάρτα στον Λαμέλα. Λες, τι έκανε τώρα το παιδί το. Κάνει ένα τάκλινγκ, πήρε την μπάλα και πάει, του βγάζει μια κίτρινη κάρτα. Βγάζει κίτρινη κάρτα στο Μουκουντή στο 93, το σκόρ είναι 3-0. Καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο. Να προσπαθήσουν να δείξουν σε κάποιους ότι εμείς, κοίταξε να δεις, είμαστε εδώ και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και βγάζουμε τις κάρτες και τιμωρούμε την ΑΕΚ κτλ. Είναι 100% όλα θαρασμένα αυτό που κάνουν. Εκτίθονται και αυτοί που τους βγάζουν και αυτοί που προσπαθούν να τους βάλουν σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί θεωρώ ότι είναι 100% θαρασμένη μια ομάδα που να έχει υπεροχή, να έχει κατοχή και να έχει τόσες πολλές κεντρικές κάρτες όπως έχει η ΑΕΚ.